Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε μία θρεπτική πίτα που θα σας δώσει ενέργεια για όλη την ημέρα. Σε ένα σκεύος βάζουμε 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κάνουμε μία κιλότητα, ρίχνουμε λίγο αλάτι. Δύο κουταλιές ξύδι. Τέσσερις κουταλιές ελαιόλαδο. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. 250 ml νερό και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη. Την δουλεύουμε σε λευρωμένη επιφάνεια μέχρι που να ξεκολλάει από τα χέρια. Την χωρίζουμε σε δύο μέρη και τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τοποθετούμε ένα μπολ στο κέντρο. Κόβουμε σε 8 ακτίνες. Και αλείφουμε με βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Διπλώνουμε τις ακτίνες και δίνουμε σχήμα από μπάλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τα τοποθετούμε σε ελαφρώς αλευρωμένα πιάτα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Βάζουμε να βράσει 1,5 λίτρο γάλα. Όταν είναι έτοιμο, προσθέτουμε 1 κιλό τραχανά με λαχανικά. Ανακατεύουμε καλά και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Χτυπάμε 5 αυγά. Αλλά το πιπερώνουμε τον τραχανά. Και ενσωματώνουμε τα αυγά. Προσθέτουμε 300 γραμμάρια σπασμένη φέτα και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε το ταψί μας. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τα ζυμαράκια σε φύλλα.
τοποθετούμε το ένα φύλλο στο ταψί, προσέχουμε να προεξέχουν ελαφρώς οι άκρες. Λαδώνουμε. Απλώνουμε τη χλιαρή γέμιση. Πασπαλίζουμε με 100 γραμμάρια σπασμένη φέτα. Καλύπτουμε με το άλλο φύλλο. Γυρνάμε τις άκρες και κάνουμε κόθρο. Λαδώνουμε καλά. Κόβουμε σε κομμάτια. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!